των μεταναστών. Πείτε μας σε τι κατάσταση είμαστε και αν μπορούμε λίγο να ελπίζουμε ότι αυτή η αλληλεγγύη που δείχνει ο κόσμος στην πλειονότητά του θα μπορεί να υποστηρίξει μια κατάσταση όμως που θα είναι κάπως διαχειρίσιμη. Επιτρέψτε μου πρώτα να πω κάτι για την προηγούμενη κουβέντα, χωρίς να μπω στην ουσία της. Mm-hmm. Απλά να συμφωνήσουμε μερικά πράγματα. Ότι ο χαρακτηρισμός δεν συνιστά επιχείρημα. Δηλαδή, αν λες κάτι είναι γονατογράφημα, απλά το χαρακτηρίζεις, είτε έχεις επιχείρημα αντίθετο, είτε διαφορετικό. Γιατί διαφορετικά δεν κάνουμε μια συζήτηση. Αυτό που είπε, εννοείται τώρα η κυρία Παναγκοπούλου, αλλά τώρα δεν την έχουμε μαζί. Ναι, όχι, τίποτα. Εγώ, μα είδατε, δεν μπαίνω καν σε αυτά που είπε η αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Ναι. Αυτά είναι στοιχεία του διαλόγου με επιχειρήματα. Φέρνει ο ένας τη μελέτη, φέρνει ο άλλος τη μελέτη, λέει τα καλά, λέει τα κακά. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα που ήθελα να το πω. Κοιτάξτε να δείτε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι νέοι επιστήμονες, όπως και άλλος κόσμος και οι αγρότες, έχουν ένα πραγματικό ζήτημα, δηλαδή αντικειμονικού χαρακτήρα, όταν είναι να πληρώσουν την ασφάλισή τους ή το οτιδήποτε, πληρώνουν από χρήματα που έχουν ήδη εισπράξει. Δηλαδή τα έχουν δει, τα έχουν βάλει στην τσέπη τους, ενώ ο μισθωτός δεν τα βλέπει ποτέ αυτά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, ξέρω εγώ, γιατί να υφίσταται μέσα σε εισαγωγικά αυτή την τεράστια αδικία μια κοπέλα που δουλεύει για 8 ώρες, πληρώνεται για 4 περισσότερες φορές σε ένα εμπορικό κατάστημα ή σε ένα εργάτη σε μια βιομηχανία, από τον οποίο κρατιώνται το μήνα, ή ένας υπάλληλος εδώ στην ΕΤ, κρατιώνται εδώ το μήνα από 27 ως 30. Αυτή είναι η διαφορά, που να σας πω, συναισθήματος, ναι, τρόπου αλλά σε αυτό που περιγράφεται βρίσκεται. Σε αυτό που περιγράφεται βρίσκεται η ταξική διαφορά, γιατί τώρα λένε και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ότι δεν πρόκειται για χρήματα που έχουμε εισπράξει. Mm. Πρόκειται για χρήματα που δεν θα βγάλουμε, αλλά μπαίνουν ως ποσό υποχρεωτικό που πρέπει να πληρώσουμε. Αν κάνουμε μια κουβέντα και μπορεί να έρθει κάποιος από την ΓΕΣΕΕ να κάνει. Είναι μεγάλη, ναι. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Ας πάμε πολλοί στα δικά σας, αυτούς, κύριε Βίτσα. Ξέρετε, όλα είναι δικά μας. Το ξέρω, αλλά σήμερα επειδή το θέμα. Λέω τώρα, να πάμε τώρα στο προσφυγικό. Κοιτάξτε να δείτε, διαμορφώνονται οι συνθήκες που αν το όλο σύστημα λειτουργήσει, εγώ σας λέω, σε ένα επίπεδο 70-80%, η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη. Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες? Ναι. Καταρχήν μια ανακοχή που θα κρατήσει τη Συρία και θα βρεθεί μια λύση. Μέτρα από τη μεριά και συμφωνία με την Τουρκία για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας ή στην ακτή της Τουρκίας. Επίβλεψη αυτών των μέτρων από την αποστολή του ΝΑΤΟ, δηλαδή και δεύτερη πέρα από τη δική μας ματιά στο τι γίνεται και σε σχέση με τους λαθροδιακινητές και σε σχέση με το τι συμβαίνει από πολιτική άποψη, γιατί μερικά πράγματα η βαλβίδα ανοίγει από πολιτική άποψη, δεν την ανοίγει κανένας διαφορετικά. Mm. Διαχείριση αυτών των προσφυγικών ροών που φτάνουν πια στα παράλια μας, φτάνουν δηλαδή στα νησιά μας και στις βραχονισίδες μας, που έχουμε ήδη την ικανότητα να την κάνουμε, δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή τα hot spots, τα οποία είναι αρκετά επαρκή, και με την ολοκλήρωση και του hot spot στην ΚΟ μέσα σε αυτή τη βδομάδα και την πλήρη λειτουργία του μπορούμε. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου μια διακοπή σας παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ. Ξέρετε, γιατί επειδή περιγράφεται μια εικόνα και με μια πολιτική ψυχραιμία. Το σχέδιο περιγράφω, δεν είναι περιγράφω εικόνα. Το σχέδιο. Ναι, ναι. Δυστυχώς η εικόνα μερικές φορές. Ναι, μερικές φορές η εικόνα είναι πραγματικά διαφορετική. Είναι αντικειμενικά δηλαδή διαφορετική. Σας ακούω. Σύμφωνοι. Αλλά εγώ ως πολίτης κυρίως, ως πολίτης, έχω αυτή τη στιγμή ένα ερώτημα, το οποίο έρχεται και σωρευτικά από μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων που παρακολουθούν τηλεόραση, συμμετέχουν σε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Αν ο στρατός, επειδή είστε αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, αν ο στρατός σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση που ζούμε και περιγράφουμε όλες αυτές τις ημέρες, δυστυχώς την περιγράφουμε μόνο, αν ο στρατός μπορεί να επέμβει, να επουλώσει, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με μεγαλύτερη ένταση. Αν δηλαδή όλα αυτά που γίνονται στην πλατεία Βικτωρίας, στο λιμάνι του Πειραιά, σε επίπεδο σύντησης, στην Ιδωμένη, που γίνεται ένα μνημείο ταλαιπωρίας ανθρώπων, η πιο γνωστή πόλη της Ευρώπης αυτή τη στιγμή στον αραβικό, θα το έλεγα κόσμο, είναι η Ιδωμένη, να το ξέρετε αυτό. Ακριβώς. Μπορείτε να κάνετε κάτι άμεσα, χωρίς αυτό να σημαίνει πολιτική παγιοποίηση παραμέτρων που έχουν σχέση με τη διεθνή συζήτηση για το αν θα γίνουμε καταφύγιο ή επίσημο hot spot της Ευρώπης και όλα αυτά. Να σας για πω τους ανθρώπους, τι έχουν κάνει ήδη οι ένοπλες δυνάμεις. Έχουν παραχωρήσει
θυμάμαι νομίζω 8 στρατόπεδα, των οποίων τα περισσότερα είναι στα νησιά και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και το στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο πια, ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας τώρα στο Σχιστό, είναι ιδιοκτησίας του στρατού. Αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε τις 10.000 μερίδες επί τρία. Το 10.000 είναι 10.000 άτομα. Mm-hmm. Επί τρία φαγητού που δίνει ο στρατός στα, είτε στα hot spot, είτε στα relocation camp, είτε στα κέντρα φιλοξενίας. Βεβαίως μεγάλη είναι και η βοήθεια που δίνει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως και οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φαντάζομαι θα ανοίξει αυτό τη διαδικασία ακόμα περισσότερο. Η Εκκλησία έχει μεγάλη σημασία. Σήμερα υπάρχει και η σύσκεψη. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή μια πολύ, μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, για να μην πω και πόσες, του μηχανικού μας βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, και το άλλο βρίσκεται στην Αθήνα ακριβώς. Και για να προχωρήσει αυτά τα πράγματα, και έχουμε κοιτάξτε να δείτε τώρα, να σας το πω το εξής. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καταλαβαίνετε βέβαια ποιο είναι το επόμενο ερώτημα, έτσι. Με όλα αυτά που περιγράφετε, έχουμε... είναι γιατί στην. Ναι, αλλά μισό λεπτάκι, κύριε Βίτσα, γιατί με όλα αυτά που περιγράφετε και τα σέβομαι, δεν λέω ότι δεν είναι έτσι. Ναι. Τίθεται ένα απλό ερώτημα. Γιατί στην Ιδωμένη χρειάζεται κάποιο 4 ώρες για να πάρει ένα σάντουιτς, γιατί είναι παραδομένοι οι άνθρωποι σε καντίνες που τους χρεώνουν ένα σάντουιτς 5 και 6 ευρώ, γιατί χρειάζεται να μην έχουν, γιατί δεν μπορούν να έχουν μια σκηνή για να μην κοιμούνται στο παγωμένο ή υγρό χώμα, είναι ερώτημα που είναι αμέσως μετά από τον συλλογισμό που αναπτύξατε. Δεν αφορά, με βάση όλα αυτά που... τις ένεπλες δυνάμεις, ο χώρος που έχει δοθεί στις ύπατη αρμοσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και τα λοιπά, στην περιοχή της Ιντομένης, και πρέπει να πω βεβαίως ότι και ο Δήμαρχος συνεργάζεται εξαιρετικά σε εκείνη την περιοχή, είναι αυτός. Αν δοθεί και άλλος χώρος, τότε θα πάει ο στρατός και θα οι ένοπλες δυνάμεις και θα στήσουν και άλλες σκηνές. Πόσο κόσμο, κύριε Υπουργέ, μπορείτε να καλύψετε? Γιατί ο κύριος Μουζάλας λέει ότι τον επόμενο μήνα, με κάποιους υπολογισμούς που κάνει, μπορεί εδώ να είναι 50.000, 70.000. Μπορούμε να καλύψουμε όσο κόσμο, δηλαδή και 50.000 και 60.000, οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να διαμορφώσουν τις συνθήκες. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές υπάρχουν εξωγενείς δραστηριότητες, όπως είναι η απόφαση των 5 διευθυντών της Αυστρίας κτλ., που ενώ υπάρχουν συμφωνίες, μπαίνουμε σε νέα τετελεσμένα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, και αυτό που ζητάω και σε αυτό είμαι αρκετά αισιόδοξος, η ομοψυχία ή, αν θέλετε, η εθνικού χαρακτήρα συνεννόηση πρέπει να έχει το στοιχείο ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε, και πραγματικά μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, και το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι από τη μια μεριά η κοινωνία των πολιτών αλλά και θεσμικοί φορείς που αντιμετωπίζουν αρκετά σοβαρά αυτό το θέμα, μαθαίνω για αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων ή όπως είναι, ας πούμε, ξέρω, της Δράμας, από ό,τι έχω υπόψη μου αυτή την στιγμή, οι οποίοι στρέφονται στη διαχείριση του ζητήματος στη βάση της συνθήκης της Γενέβης, των ανθρώπινων αξιών, αλλά και του ρόλου που καλείται να παίξει η Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως είναι, πώς να το πω, το είπα και χτες, προκεχωρημένο φυλάκιο, χειρό της ευρωπαϊκής ιδέας, της δημοκρατίας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια Ευρώπη φρούριο. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια Ευρώπη με τείχους κατά μόνας. Εμείς εδώ πέρα το παίζουμε με ιδιωτικό γραφείο. Μα γι' αυτό είναι και. Να φτιάξουμε τα hot spots και προωθούμε για να πάρουν αυτοί όλοι. Μα αυτό τους, και είναι και, κατά τη γνώμη μου, καταδικαστέα αυτή η λογική που εκφράζεται αυτή τη στιγμή από συγκεκριμένες χώρες, και όχι μόνο την Αυστρία, αλλά και την Αυστρία. Γιατί η λύση από την άλλη μεριά στη διαχείριση των ροών είναι ο αναγκαστικός καταμερισμός, και μάλιστα ποσοστιαίος, των προσφυγικών ροών σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι, με μία έννοια, η διαχείριση και η λύση αυτού του πράγματος. Έτσι διαχειρίζεσαι και το γεγονός ότι ο πρόσφυγας έρχεται. Θέλω πάρα πολύ να έρθουμε στο κομμάτι της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ, κύριε Βίτσα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα ξεκινάει μία επιχείρηση και ένα σχέδιο, το οποίο δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα το υποδεχτεί η Τουρκία ή πώς θα το αφήσει να προχωρήσει, γιατί ήδη υπάρχουν κάποια σημεία που φέρνεται ότι φέρνουν αντιδράσεις. Όπως για παράδειγμα ακούμε ότι το ΝΑΤΟ θα υποδεικνύει, δηλαδή θα λέει πού υπάρχει διακινητής δουλεύει
γρήγορο και αυτά, αλλά θα πρέπει να επεμβαίνει η Frontex για να παίρνει τον κόσμο να τον επαναπροωθεί στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν αποδέχεται τη Frontex, γιατί λέει υπάρχει το θέμα ότι είναι μέλος της και η Κύπρος. Μάλιστα. Πολύ σωστά το βάλετε και οι δύο το βασικό ζήτημα. Εδώ έχουν υπάρξει πολιτικές συμφωνίες που έχουν και την υπογραφή της Τουρκίας σε σχέση με την αποστολή του ΝΑΤΟ στα ανατολικά, στην περιοχή ανάμεσα στα νησιά μας και στην Τουρκία. Η αποστολή του ΝΑΤΟ έχει να κάνει με την επίβλεψη και την υπόδειξη, δηλαδή μεταφορά στην ουσία πληροφορίας. Μάλιστα. Βεβαίως, όπως ξέρετε και όπως ξέρω και εγώ και όλος, ότι κάθε ναυτικός όταν βλέπει έναν άνθρωπο στη θάλασσα, η υποχρέωσή του, και μάλιστα υπάρχουν, δεν το κάνει γι' αυτό, αλλά υπάρχουν και ποινές αν δεν το κάνει, είναι να τον διασώσει. Στη συμφωνία μέσα υπάρχει ότι όσοι δεν έχουν φτάσει σε ελληνικό έδαφος, δηλαδή είναι στη θάλασσα, θα, και με διάφορους τρόπους θα πηγαίνουν πίσω στα παράλια της Τουρκίας αν δεν έχουν αυτές οι διαδικασίες σταματήσει με την υπόδειξη του ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάναμε και εμείς υποδείξεις, και να μην υπήρχε το ΝΑΤΟ δηλαδή, εμείς κάναμε υποδείξεις ότι στην ακτοφυλακή της Τουρκίας φεύγουν κτλ. Άλλοτε ακολουθούνταν, τις περισσότερες φορές δεν ακολουθούνταν. Και συνεργαζόταν. Αυτό είπα. Άλλοτε ακολουθούνταν, τις περισσότερες φορές δεν ακολουθούνταν. Οπότε τώρα. Τώρα όμως, με το γεγονός ότι υπάρχει και το ΝΑΤΟ εκεί, το οποίο επιβλέπει, δίνει στοιχεία τα οποία είναι ίδια με τα στοιχεία που δίνουμε εμείς, ελπίζουμε, και αυτό έχει να κάνει με την εφαρμογή της συμφωνίας, σε μια καλύτερη ανταπόκριση. Εντάξει, υπάρχουν στοιχεία σε σχέση με τις ροές και θα έλεγε κανένας ελπιδοφόρα. Υπάρχουν και κινήσεις που έχουν να κάνουν περισσότερο με το πώς λειτουργεί το πολιτικό και το στρατιωτικό σύστημα στην ίδια την Τουρκία, που είναι, θα λέγει κανείς, ανησυχητικές. Δεν μπορώ να πω πέρα. Το Καστελόριζο θα περιπολείται, κύριε Βίτσα. Ορίστε. Το Καστελόριζο θα περιπολείται. Το Καστελόριζο. Γιατί είναι το καινούργιο σημείο είναι, που έχουν βρει τώρα και κάθε κάθε φορά βρίσκουμε και ένα σημείο. Αλλά το Καστελόριζο είναι και ένα συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει η ναυτική ελληνική δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Παρατηρείται με ευκολία από τις απέναντι ακτές. Και ο στόχος μας, ο σκοπός μας δυνάμεις του ΝΑΤΟ είναι, δεν θα είναι εκεί. Κοιτάξτε, το Καστελόριζο μπορεί να περάσουν, αλλά έχει μπει, δεν ξέρω με ακρίβεια, το επιχειρησιακό σχέδιο αυτής της αποστολής και δεν ξέρω αν χωράνε, θα έλεγε κανένας, σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντως θα επιτηρούνται, και από την άλλη μεριά παίρνουμε όλα τα μέτρα ώστε με γρήγορο τρόπο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που φτάνουν στο Καστελόριζο, όσο μας αφορά, να έρχονται προς την υπηρετική Ελλάδα. Απ' την άλλη μεριά θέλω να τονίσω ότι εδώ δεν υπάρχει καμία ευκαιρία και για κανέναν να συζητήσει ή αν θέλετε να προωθήσει παλιότερα του αιτήματα. Εγώ είπα και χτες, μιλώντας σε μια εκδήλωση μνήμης στη Μεγαλόπολη, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τόσες δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα σαν Ελλάδα, έχουμε τόσα μεγάλα νησιά, τόσες, να μην αναφέρω τώρα τους αριθμούς, δεν έχει, τόσες χιλιάδες βραχονησίδες, και από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, και για μας, για την Ελλάδα δηλαδή, γκρίζες ζώνες δεν υπάρχουν. Πάντως, κύριε Βίτσα, άρα ό,τι κάναμε πριν θα το κάνουμε και τώρα. Θα δείτε τώρα και από την εικόνα στην περιοχή του Ελληνικού, αλλά θα έχετε ακούσει και από την σκληρή ρητορία της αντιπολίτευσης ότι μπορεί να υπάρχει σε μια πρώτη ταχύτητα ομοψυχία ή τουλάχιστον μια συμφωνία ότι όντως είναι ένα σοβαρό ζήτημα, αλλά σε δεύτερη ανάγνωση υπάρχει πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνησή σας για ανεύθυνη στάση που συνεχίζεται στα όρια του μοιραίου, όπως λέει η εξωματική αντιπολίτευση, και του καταστροφικού, όπως συμπληρώνουν άλλες φωνές μέσα στην αντιπολίτευση. Αξιωματική ή Ελλάσσον. Τι να πω τώρα. Εγώ, ξέρετε, να σας πω το εξής. Ότι αν ο καθένας, κάθε πολιτική δύναμη μπορεί να κάνει την κριτική της, να έχει την πολιτική της, αυτά τα πράγματα όμως είναι φανερά. Η χώρα διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται τις προφυγικές ροές όλοι μαζί. Σε επίπεδο του πληθυσμού και μάλιστα προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές χωρίς προηγούμενο. Ξέρω την κριτική που γίνεται ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, τότε η κυβέρνηση της Γερμανίας
που η οποία παρέμεινε, δηλαδή δεν άλλαξε, η Μέρκελ ήταν και προηγούμενα. Η ίδια η κυβέρνηση που λέει αυτή τη στιγμή ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες στη Γερμανία, είναι ένα καινούργιο γεγονός το οποίο έχει την αιτία του στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κάποιοι λέγαν, και ανάμεσά τους και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό θα ενταθεί. Σας λέω ότι η πρόταση που έκανα και που την έχει πει και ο Πρωθυπουργός της χώρας περί του αναγκαστικού καταμερισμού έγινε για πρώτη φορά από το ΣΥΡΙΖΑ στο Συμβούλιο της Ευρώπης αρχές Μαρτίου του 2015. Και τότε μπήκε και στη Σύνοδο Αρχηγών και η απόφαση του Συνόδου Αρχηγών ήταν εθελοντικός καταμερισμός. Και τότε είδαμε και τραγελαφικά πράγματα να λέει η Πολωνία, ας πούμε, ότι εγώ μπορώ να έχω 50 οικογένειες και τέτοια πάντως πράγματα. Μόνο εθελοντικός δεν ήταν από Δεν είναι εθελοντική αποφυγή ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις. Κύριε Βίτσα, έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα και θα δούμε και αυτό το κομβικό ραντεβού της έκτακτης συνόδου στις 7 του Μάρτη, τι θα φέρει με την Τουρκία, αλλά σαν χώρα αυτή τη στιγμή τι επιλογές πιστεύετε ότι έχουμε, γιατί συζητείτε ότι υπάρχουν προτάσεις να δεχτούμε μια χρηματοδότηση και να πάμε συντεταγμένα και συγκροτημένα να δημιουργήσουμε εδώ μεγάλους καταβλισμούς. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε τελικά μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, και αν είναι να το κάνουμε άναρχα, σου λέει καλύτερα πάρε τα χρήματα και μπες σε μια διαδικασία να το οργανώσεις. Να σας πω το εξής. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ότι χρειάζεται μια χρηματοδότηση της Ελλάδας όπως και της Τουρκίας για να διαχειριστούν τις προσφυγικές ροές και τη λύση αυτού του ζητήματος, ναι. Αλλά το να γίνει η Ελλάδα θα έλεγα αποθήκη ψυχών χρήμαση, δηλαδή ανταπόδοση, πώς να το πω. Αυτά τα κέντρα δηλαδή να γίνουν μακράς διάρκειας, ναι, έτσι και αυτό που, θεωρώ και που ότι είναι όχι απλώς λάθος, ναι. Δημιουργεί μια πηγή η οποία δεν θα βοηθήσει ούτε την Ελλάδα, ούτε την Ευρώπη, ούτε εμείς την περιοχή. Εμείς μπορούμε να το αποτρέψουμε, κύριε Βίτσα, αν βρεθούμε στον τοίχο. Βεβαίως, καταρχήν μπορούμε να αποτρέψουμε μια τέτοια απόφαση. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων των χωρών παλιάς Ευρώπης, της παλιάς Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο το ανθρωπιστικό αλλά και το οικονομικό συμφέρον να μην κλείσουν τα σύνορα, δηλαδή αν δεν υπάρξει, αν καταληθεί η συμφωνία του Σέγγεν, τότε μιλάμε για πάρα πολλά δισεκατομμύρια, εκατοντάδες δισεκατομμύρια τα οποία θα αλλοιωθούν. Το ένα είναι αυτό, άρα έχουμε τη διαδικασία του βέτο, και δεύτερο έχουμε και εμείς χαρτιά στο να αποτρέψουμε τα κλειστά σύνορα. Ξέρετε, αρκετές από αυτές τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε αστάθεια, και μιλάω για τις χώρες της Μέσης Ανατολής, θα έχουν και η επόμενη μέρα, και η Ελλάδα θα κληθεί έτσι και αλλιώς από τα πράγματα και αντικειμενικά να παίξει και σταθεροποιητικό και αναπτυξιακό ρόλο. Θα έχουμε να κερδίσουμε δηλαδή και από αυτό το γεγονός και σε σχέση με τη συμπεριφορά μας. Και το τρίτο πράγμα, αρκετές από αυτές τις χώρες θέλουν να συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και εμείς είμαστε κυρίαρχα συμμέτοχοι στη διαδικασία της υποδοχής, και αυτό πρέπει να το σκεφτούν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάμε στο πολύ. Ελληνικό. Την καλημέρα. Να είστε μας. Καλά. Καλή σας μέρα.